Στην Τρίπολη ο Αστέρας υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ. Οι Αρκάδες δεν είχαν ιτηθεί από τους Θεσσαλονικείς στις τρεις προηγούμενες αναμετρήσεις τους. Μετρούσαν δύο νίκες και μία ισοπαλία. Ο Δικέφαλος αφορά είναι ήττος στα έξι τελευταία μάτς. Ευκαιρία στο 5 με τον ΠΑΟΚ να ζητάει πέναλτι για μαρκάρισμα του Φιτανίδη επί του Βιερίνια. Σωστά όμως ο Διτσδάκος θα δείξει συνέχεια στο μάτς. Στο 6 θα κλέψει πολύ ωραία ο Κονσεϊσάο από τον Μπαστία. Πορτογάλος θα σουτάρει με το αριστερό. Επέμβαση του Αμπάρη. Δεν μπορεί από κοντά ο Βερόν. ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση. Στο 12 εκτέλεσε φάουλ από τον Κονσεϊσάο. Κεφαλιά από τον Μπισέρα λίγο έξω από την εστία του Αμπάρη. Στο 16 θα έρθει το γκολ για τους Θεσσαλονικείς. Η σέντρα είναι από τον Κονσεϊσάο. Ο Αμπάρης φαίνεται να ελέγχει. Θα χάσει την μπάλα υπό την πίεση του Αναστασάκου. Ωραίο το γυριστό. Εύκολο το τελείωμα από τον Αναστασάκο, ο οποίος έχει περάσει 2,5 χρόνια φορώντας τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Εδώ και πάλι σέντρα από τον Κονσεϊσάο. Ο Αναστασάκος θα πάρει την μπάλα δίχως φάουλ και θα σκοράρει. Έχει πετύχει γκολ και στο μάτσο πρώτου γύρου. Μια ευκαιρία με τον Ελλήνο να σουτάρει. Ο Λαζαρίδης απομακρύνει πάνω στον Κονσεϊσάο. Ο Πορτογάλος θα κινηθεί έξω από την περιοχή. Θα δώσει το Βιερίνια. Ωραίο το χειριστό, λίγο έξω από την εστία του Αμπάρη. Φάση ξεκινάει από φάουλ του Κανακούδη επί του Κονσεϊσάο. Παίζεται, λέει ο Ντάκος. Ο Ζαϊρή για το Φιλωμένο στρώνει στον Καρδόσο. Σταθερά ο Χαλκιάς. Σιγά σιγά ο Αστέρας ανέβασε ρυθμούς. Και θα φτάσει πολύ κοντά στην ισοφάριση στο 36. Γλυκιά η σέντρα από το Ζαϊρή. Μπάλα πηγαίνει στο αριστερό καυτοδοκάρι του Χαλκιά. Τυχαίρος εδώ ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Η μπάλα έχει κοντράρει στον Βερόν. Το δεύτερο ημίχρονο είχε λιγότερες φάσεις. Στο 55 εκτέλεση φάουλ από τον Καρδόσο. Ο μάκρης του Λίνο. Δυνατό αλλά άστοχο το σούτ από τον Φιτανίδη. Στο 58 η φάση έχει ξεκινήσει από τον Μαρσελάο. Η σέντρα από τον Φιτανίδη από τα δεξιά. Ο Καούνος προλαβαίνει τον Πισέρα αλλά δεν μπορεί να σκοράρει. Το 61 εκτέλεσε φάουλ από τον Κονσεϊσάο. Ο Αναστασάκος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, πολύ σωστά ο διαιτητής θα ακυρώσει τον γκολ για φάουλ του Έλληνα επιθετικού επί του Φιτανίδη. Εδώ το replay που δικαιώνει την απόφαση του διαιτητή. Στο 72, ωραία ομαδική προσπάθεια. Ο Αργυρόπουλος στο Φιλωμένο. Αυτός στρώνει για τον Μιλάνο. Πιεζόμενος τελευταίος από τον Μπισέρα θα βγάλει τη σέντρα. Ο Καούνος προλαβαίνει το Χαλκιά, αλλά η μπάλα περνάει out. Και στο 80 ο ΠΑΟΚ θα τελειώσει το παιχνίδι. Η σέντρα είναι από τον Σνάουτσνερ. Η μπάλα φτάνει στον Κονσεϊσάο, ο οποίος με εντυπωσιακό τρόπο πετυχαίνει το 2-0 για το δικέφαλο του Βορρά. Αυτό είναι το τέταρτο φετινό τέρμα για τον αρχηγό των Θεσσαλονικαίων. Εδώ και πάλι βλέπουμε την κίνηση από τον Σνάουτσνερ. Δεν μπορεί να απομακρύνει η άμυνα. Γεμάτο το σούτ από τον Πορτογάλο αρχηγό του ΠΑΟΚ. Άπιαστο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Αμπάρης. 0-2 για το δικέφαλο του Βορρά. Αυτό ήταν το σκορ, το οποίο δεν άλλαξε μέχρι τέλους. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει την έκτη φετινή εκτός έδρας νίκη του.